Τώρα εδώ προφανώς το παιδί αυτό, 15χρονος, αισθάνθηκε κάτι για να φύγει από τη μάνα του και να πάει στον πατέρα του. Δεν του κάνει κάτι προφανώς, αλλά αισθάνθηκε την απουσία της, έλλειψη αγάπη στα παιδιά. Γιατί επέλεξε να φύγω από τον ένα μου γονιό να πάω στον άλλο όταν χωρίσαν οι γονείς μου, χωρίς ούτε δικαστήρια να γίνουν, τίποτα, έτσι αισθάνθηκα. Και αυτό έκανα. Κατάλαβες τι γίνεται. Υπάρχουν πληροφορίες, Γιώργο, γιατί διάβασα πολλά τηλεγραφήματα χθες και ιστορίες και δημοσιεύματα σε εφημερίδες, ναι, που έλεγαν ότι τον ουσιαστικά ανάγκαζε να την ακολουθεί στις παγκόσμιες περιοχές. Που δεν ήθελε αυτό το παιδί. Δεν ήθελε και τον. Μα ο Θέμης λέει που την παρακολουθεί τη Μαντόνα σαν τρελός, ότι τον έβαζε και χόρευε κτλ. Και δούλευε. Έπαιζε μουσική. Tour, στο φινάλε που ήταν χαμός, έβγαινε πάνω σαν DJ και πριν χόρευε. Το ήθελε αυτό το παιδί αυτό. Θα το ήθελε αυτό για να. Ναι, αλλά βλέπεις ότι είναι. Εγώ έχω την αίσθηση. Οπότε προφανώς και αυτό αλλάζει τώρα. Είναι και η εφηβεία. Εγώ διαφωνώ με την κίνησή της πάρα πολύ. Γιατί. Ναι, βέβαια. Γιατί τα ενίκο μη ενδύμο καταρχήν. Δηλαδή. Καλή Μαντόνα, τώρα τι λες, βρε. Άκουμε τους παιδιά, είναι η Μαντόνα, είναι το παιδί της. Εγώ σε αυτό που συμφωνώ είναι ότι η μεγαλύτερη αγάπη από της μάνας για το γιο, για το παιδί δεν υπάρχει. Πρώτα είναι η μάνα με το παιδί και μετά είναι ο πατέρας. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί η μάνα το έχει φορτώσει και το έχει οφορήσει 9 μήνες. Λοιπόν, πρώτα είναι η αγάπη της μάνας για το παιδί και μετά είναι του πατέρα για το παιδί. Τέλος. Α, όμως δεν το λες δημόσια αυτό το πράγμα. Δεν το λες δημόσια αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, το λες, τον παίρνεις ένα τηλέφωνο, η Μαντόνα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν ξέρεις, μιλάμε. Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ναι. Παιδιά, δημόσια. Έχετε υπόψη σας. Όπως αισθάνεται κανείς, παιδιά. Γιώργο, έχετε υπόψη σας ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της από τα Χριστούγεννα. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Μπορεί να ήταν ο μόνος τρόπος για να το πει. Ελεάνα μου, δηλαδή. Ο πατέρας, ό,τι και να έχει γίνει, που η Μαντόνα, άσχετα από την Μαντόνα, είναι η μαμά του. Δεν πρέπει να προσπαθήσει να υπάρχει μια επικοινωνία. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτός αποφάσισε να πάει να μείνει με τον μπαμπά του, έπρεπε ο μπαμπάς, είχε το χρέος να τους φέρει σε επαφή. Να υπάρχει μια επικοινωνία. Έγραψε πριν μια ώρα. Για πες, είναι φρέσκο. Έγραψε μια ώρα στο Instagram. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι παράξενες. Είσαι με κάποιον, τρως μαζί του, κοιμάσαι μαζί του, ζεις μαζί του, τον αγαπάς, του μιλάς, πάτε μαζί κάπου και ξαφνικά όλα σταματούν. Μπουκός. Ναι, αλήθεια. Ναι, και το ανέβασε πριν από μία ώρα. Ακριβώς. Πάει το ήξερες. Εγώ πάντως γενικότερα πιστεύω ότι ο Ρόκο έκανε την επανάστασή του και έφυγε γιατί ίσως δεν μπορούσε να της πει πράγματα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις ποτέ όλα. Αλήθεια είναι και αυτό. Και καλή μάνα και καριέρα. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί και τώρα. Και υγεία και καριέρα, άρα μπορεί. Και υγεία και καριέρα. Και υγεία και καριέρα και ταξίδια. Που δεν συγκρίνονται, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος της έλεγε αποφάσεις, επέλεξε, δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Δηλαδή, αν θες το παιδί σου, θες την καριέρα, φαντάζομαι. Τι λες, ρε. Δεν μπορεί να είναι καλή μάνα. Όχι, ρε παιδί. Παιδιά, Μαντόνα μου δίνει εμένα την εικόνα ότι θα προτιμούσε να πεθάνει πάνω στο σκηνή. Εγώ νομίζω ότι μόνο αρρωστημένη. Δεν νομίζω, μόνο αρρωστημένη. Προ Θεού δεν λέω να τα παιδιά της, αλλά θα προτιμούσε την καριέρα. Είναι με τη δουλειά της άρρωστη, πιστεύω. Εγώ πάντως, αν μου λέγανε ότι τα παιδιά σου τώρα θέλουν να σταματήσει τη δουλειά και καλά. Και το εννοούσαν και εδώ, θα παρατούσα τα πάντα. Θα πήγαινα να κουβαλάω. Η αλήθεια είναι, για να πούμε την αλήθεια, δεν διέκοψε την παγκόσμια περίοδο έτσι να πάει στο Λονδίνο. Συγγνώμη, Ελεάνα, υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν ρήτρε. Καλά τώρα, άμα είναι για το παιδί σου τώρα. Πα στο Λονδίνο και είσαι έξω την πόρτα του και άκου Θέμη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Άμα θε το παιδί σου. Πας έξω από την πόρτα του Γκάι Ρίτσι, κατασκηνώνεις και περιμένεις εκεί έξω από την πόρτα. Είναι και κάθεσαι εκεί. Η Μαντόνα. Είναι μάνα. Ποια είναι η διαφορά της Μαντόνα από τη μάνα την που είναι, πάει το παιδί της αυτή τη στιγμή στην Φώκιονο Στέγρη στο σχολείο, ξέρω ποια διαφορά. Ό,τι τι. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Την μάνα, ναι, τα κυρώνεις όλα. Και πας έξω από το σπίτι για να δείξεις τον άλλο ότι πραγματικά τον αγαπάς και σου λείπει. Αυτός όμως έπρεπε να έχει διαφορετική. Γιατί αυτός έτσι αισθάνεται. Τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ. Ο παπάς. Οι γονείς φταίνε. Ο παπάς γιατί φταίει. Το παιδί θέλει αγάπη τώρα. Τον βρίσκει στον παπά, πήγε στον παπά. Ο παπάς τι φταίει. Άμα το παιδί πάει και του λέει αυτό, τι να κάνει ο παπάς. Πήγαμε να τη δούμε στο Άμστερνταμ. Θα ήθελες να κυρώσεις τη συναυλία και να είμαστε εκεί και να περιμέναμε επειδή πήγε στο Ρόκο. Πας καλά, παιδί μου, είσαι χαζός τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Θα ήθελες να είμαστε εκεί. Εδώ είναι το θέμα η σχέση της μάνας με το παιδί και μου λες για τη συναυλία τώρα. Είναι 15 χρονών και σίγουρα δεν είναι λάθος αυτό, λέω. Είναι τελείως λάθος. Τη μαλώσαμε τη Μαντόνα. Έλα, παιδιά, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί μεταξύ του τώρα. Μην την δικάζουμε. Έχει και μια κόρη. Τι Λούρδη. Έχει και οφετημένα παιδάκια. Έχει παιδιά τέσσερα. Ο παπάς, το αγόρι έχει λίγο πρότυπο τον μπαμπά. Είναι όλα μαζί τώρα τα κομμάτια. Λοιπόν, περνάω το επόμενο θέμα και πάω σε ένα γάμο.